Κάλημα, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή και καλησπέριζουμε τον γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, τον κύριο Θόδωρο Γούσια. Το Εργατικό Κέντρο συμπαρίζεται βεβαίως τους δημοτικούς υπαλλήλους. Κύριε Γούσια, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Αγνωστοπούλου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Έχετε εκδώσει και ένα κείμενο συμπαράστασης προς τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας και τους σχολικούς φύλακες και ευρύτερα βεβαίως τους δημοτικούς υπαλλήλους για τις απολύσεις και την διαθεσιμότητα που έρχεται. Βεβαίως, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου πήρε την απόφαση αυτή να είναι συμπαραστάτης των αγώνων που κάνουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που σε κάποια στιγμή θα βρεθούν απολυόμενοι. Η κυβέρνηση αυτή έχει ισοπεδώσει τα πάντα. Ισοπαίδωσε τον ιδιωτικό τομέα. Ισοπαίδωσε τους ανθρώπους που ήταν να βγουν στη σύνταξη και τους πήγε στα 67. Ισοπεδώνει τους υπαλλήλους των Δήμων όλη τη Ελλάδα. Ισοπαίδωσε το Πανεπιστήμιο, μιλάμε για το τοπικό επίπεδο του νομού Καστοριάς. Ισοπαίδωσε το στρατό. Ισοπαίδωσε τα πάντα. Δηλαδή, πού πρέπει να φτάσουμε, να φτάσουμε στα άκρα. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Γι' αυτό και η διοίκηση είναι, είναι συμπαραστάτης των αγώνων που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και άκουσα νωρίτερα τον πρόεδρο των που ανακοίνωσε ότι έχουν απεργία, θα συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο σαν συμπαραστάτης, σαν συμπαράσταση στον αγώνα που κάνουν. Και καλώ μέσα από το σταθμό σας αυτή τη στιγμή όλους τους εργαζόμενους, είτε είναι γουνεργάτες, είτε είναι οτιδήποτε άλλοι, να συμπαρασταθούν αύριο στον αγώνα που κάνουν αυτοί. Γιατί σε κάποια στιγμή κάποιοι θα εργάζονται και κάποιοι δεν εργάζονται, θα βρεθούν στην ίδια κατάσταση που βρίσκονται σήμερα αυτοί οι άνθρωποι. Εκτός και αν φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα εργάζεται πλέον στη χώρα μας κανένας απολύτως. Εκεί που μας έπτασαν, αυτό θα συμβεί σε κάποιο εύγολο χρονικό διάστημα και πιστεύω ότι μέχρι και τα Χριστούγεννα, μέχρι τις γιορτές του Χριστουγέννου, δεν θα υπάρχει άνθρωπος που να εργάζεται. Όλοι θα έχουν, θα έχουν πάρει απόλυση. Γι' αυτό και καλώ και εγώ μέσα από το σταθμό σας για δεύτερη φορά όλους τους εργαζόμενους να συμπαρασταθούν στον αγώνα που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δραματική και δυστυχώς φαντάζομαι δεν έχει τελειώσει το θέμα μέχρι εδώ. Έχουμε πολύ δρόμο και μακρύ δρόμο ακόμη έως ότου βγούμε από αυτήν την κρίση που μας έχει ισοπεδώσει. Δυστυχώς όμως τα πράγματα είναι εξαιρετικά δραματικά και βλέπουμε γιατί η κυρία Αναγνωστοπούλου περιμένει ότι θα βγούμε εύκολα από αυτή την κρίση. Αυτό επισημαίνω. Εγώ δεν το νομίζω. Γιατί ακούγοντας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνέχεια μέτρα παίρνουν. Συνέχεια την πληρώνει ο εργαζόμενος κόσμος και όχι αυτοί που έχοντες και κατέχοντες. Και θα πω και κάτι ακόμα. Υπάρχουν 2,5 με 3.000 υπαλλήλους στη Βουλή των Ελλήνων. Αυτούς δεν πρέπει να τους φυλάξουν. Πειράζουν τον αθώο τον κόσμο που αγωνίζεται για ένα κομμάτι ψωμί, για να ζήσει την οικογένειά του, να σπουδάσει τα παιδιά του, να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει. Είτε σε τράπεζα είτε οπουδήποτε αλλού. Άρα αυτοί εκεί κάτω είναι τα καλά, οι ευνοούμενοι των βουλευτών. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Γενικότερα, μία βόλτα σε ένα υπουργείο να κάνει κάποιος, αντιλαμβάνεται την κατάσταση που επικρατεί μέσα και πώς μπήκαν, ποιοι μπήκαν και γιατί μπήκαν. Το ζήτημα είναι πάντως ότι δεν υπάρχει η παραμικρή αχτίδα της οποιασδήποτε ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Αντιθέτως, το μόνο που έχουμε μέχρι σήμερα είναι χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι να οδηγούνται στην ανεργία. Και αυτό το πράγμα είναι εξωπραγματικό ή αν θέλετε θα πω τριτοκοσμικό. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να ζήσουμε. Στην νότια παραλία το τι γινόταν, τι κόσμος υπήρχε. Πάτε σήμερα κάτω και να δείτε ότι είναι ερημιά. Θα φτάσουμε στο σημείο, αυτό που έγινε στην Ομόνια θα γίνεται και στην Νότια Παραλία. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να ανταποκριθεί. Είπαμε το υπέρτατο αγαθό θα το πω εγώ, της εργασίας που εξασφαλίζει και σε έναν άνθρωπο την οποιαδήποτε προσωπική αξιοπρέπεια μπορεί να έχει. Σήμερα η κυβέρνηση, όχι σήμερα, εδώ και κάποια χρόνια η κυβέρνηση συστηματικά φροντίζει να την... να το κατακεραυνώνει. Τα έχει ισοπεδώσει όλα. Και σε εύρωο χρονικό διάστημα θα τα έχει ισοπεδώσει τα πάντα. Δεν θα έχει αφήσει τίποτα. Θα ζάνε καλά αυτοί και εμείς καλύτερα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτοί θα ζάνε προσιλοπάροχα και εμείς δεν θα έχουμε στον ήλιο μοίρα. Και εκεί που φτάσαμε θα μας στείλουν μια ώρα αρχίτερα στον τάφο. Είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό, με συγχωρείτε λίγο, γι' αυτό καλά. Οι φορείς του νομού, όλοι οι φορείς του νομού να μαζευτούμε
και να κάνουμε κοινό αγώνα για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα που απασχολούν τον νομό Καστοριάς. Δυστυχώς, άκουσα σήμερα όλους τους φορείς ήταν παρόν, μόνο δεν άκουσα την κυρία Αντωνίου, η κυρία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που ήταν. Η κυρία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι κυβερνητική βουλευτής, επομένως όλα αυτά τα έχει υπογράψει. Η κυρία Αντωνίου δεν βγαίνει από την Αθήνα, βγαίνει από τον νομό Καστοριάς. Έπρεπε σήμερα να ήταν παρόν έξω από το Δημαρχείο, όπως ήταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Γι' αυτό ας αντιληφθεί ο Καστοριανός λαός μεθαύριο το τι θα ψηφίσει. Μάλιστα. Λοιπόν, συμπαράσταση από το εργατικό κέντρο στους δημοτικούς υπαλλήλους και καλείτε και εσείς, είπατε, τον κόσμο, τους εργαζομένους στην απεργία αύριο. Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσω, θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα πούμε και για το θέμα αυτό. Θέλω τι νεότερα έχουμε για το πεντάμινα, κύριε Γκούσια. Έχουμε τα τηλέφωνα, δεν σταματάνε. Καθημερινά μας παίρνει κόσμος και ρωτάνε πότε θα πληρωθούν. Κοιτάξτε, δείτε, κάνουμε επανειλημμένες προσπάθειες στο είναι των Αθηνών. Μας είπαν ότι είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε τα χαρτιά. Είναι έτοιμοι πλέον. Και πιστεύω ότι μέσα σε έμπλεγο χρονικό διάστημα να καταθέσουν τα χαρτιά στο Υπουργείο Οικονομικών για να μπορέσουν να πάρουν τα λεφτά. Θέλω να πω όμως εδώ, καθυστερούν τα λεφτά αυτά γιατί το πρόγραμμα έχει λήξει τον Απρίλιο. Γιατί υπήρχαν κάποια άτομα που παρέμειναν για να συμπληρώσουν τον πεντάμινο. Τι να συμπληρώσουν, μισό λεπτό κύριε Γκούσια. Πώς γίνεται η πλειοψηφία των ατόμων να έχουν τελειώσει αρχές Φεβρουαρίου και κάποιοι άλλοι να εργάστηκαν μέχρι και τον Απρίλιο. Πώς γίνεται αυτό? Υπήρχαν άτομα τα οποία είχαν στην εγκυμοσύνη, υπήρχαν κάποια τα οποία, και εγώ τώρα τα πληροφορήθηκα αυτά, ότι ένοιξε το πρόγραμμα τέλη Απριλίου. Και έκλεισε δηλαδή τελείως το πρόγραμμα. Όσοι είχαν παραμείνει στη δουλειά. Υπήρχαν άλλοι άνθρωποι που δούλευαν στο παιδικούς σταθμούς. Ξέρετε ότι 15 μέρες είχαν κλείσει τις γιορτές του Χριστουγέννου. Αυτοί όμως παρέμειναν πλέον από τις 5 Φεβρουαρίου. Ναι, αλλά από 5 Φεβρουαρίου μέχρι Απρίλιο είναι 2 μήνες. Και δεύτερον, το τονίζω αυτό ότι το είναι, έπρεπε να έχει κλείσει όλες τις υποχρεώσεις τους, όλες, να είναι έτοιμο για να καταθέσει τα χαρτιά. Γιατί δεν μπορούσε κάλλιστα να καταθέσει χαρτιά για τους εργαζόμενους και να μείνουν τα υπόλοιπα και να μην μπορούν να αποπληρωθούν και οι υπάλληλοι που εργάστηκαν στην Αθήνα. Αυτό το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι είναι πώς προέκυψε η διαφορά εργασίας των 2 μηνών. Σας είπα ότι ναι, 15 μέρες που είπατε. Υπήρχαν άτομα, κυρία Αναγουστοπούλου. Πόσα άτομα, κύριε? Υπήρχαν άτομα που δεν ήταν άλλα που είχαν κάνει αστάσεις και παρέμειναν μέσα. Εγώ δεν γνώρισα, γιατί δεν γνώρισα. Αυτοί που έκαναν ενστάσεις μπήκανε άλλοι στη θέση τους και με το που βγήκε η ένσταση ξεκίνησαν να δουλεύουν στο υπόλοιπο μισό της θητείας τους. Όσοι έκαναν ενστάσεις, λέω, και δικαιώθηκαν, δεν έκαναν το πεντάμινο από την αρχή. Όχι. Υπήρχαν άτομα που προσλήφθηκαν και υπήρχαν για τον ΑΒ λόγο πήραν άδεια, δεν ξέρω. Για μία περίπτωση ξέρω ότι ήταν σε διαφέρουσα κατάσταση και παρέμεινε επιπλέον. Αυτή η κοπέλα έπρεπε να συμπληρώσει το πεντάμινο και να πληρωθεί τους 5 μήνες. Αλλά έπρεπε να κλείσει και αυτό το θέμα για να μπορέσει να αποπληρωθεί ο τόπος. Εμείς, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ήμουν στην Αθήνα προχθέ και κάναμε αυτή τη συζήτηση με το ΕΝΕ. Άρα ημερομηνία δηλαδή, έχουμε, κύριε Γκούσια. Ακούστε λίγο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε για να αποπληρωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ημερομηνία μπορούμε να δώσουμε. Προτείναμε να αποπληρωθούν τα άτομα που εργάστηκαν, δηλαδή γύρω στις 80.000. Μας απήντησε ότι πρέπει να κλείσει όλο το πρόγραμμα. Δεν έχει κλείσει ακόμη το πρόγραμμα. Δεν λέμε κάτω, κυρία Αγνωστοπούλου, για να ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Μα είπατε ότι είχατε συνάντηση, κύριε Γκούσια, και το πρόγραμμα ακόμη και τώρα που πήγατε στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα δεν έκλεισε. Δεν σας άκουσα. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα που ήσασταν στην Αθήνα και είχατε συζήτηση για το θέμα αυτό, δεν έκλεισε το πρόγραμμα. Έχει κλείσει και έχουν καταθέσει τα κάποια άλλα. Πότε θα αποπληρωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών? Δεν είναι τα λεφτά στο ίνο για να τα πάρουν και να τα καταθέσουν. Αν τα είχαν, ήδη θα είχαν αποπληρωθεί όλος ο κόσμος. Και πότε αναμένεται να γίνει αυτό? Πότε αναμένεται να γίνει αυτό, λέω?
Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν είμαι ο αρμόδιος από το Υπουργείο Οικονομικών για να σας πω ότι σε στάδιο τεμένος. Εμείς πιέζουμε από την πλευρά του εργατικού κέντρου και δεν παρελθούμε αυτό το θέμα, γιατί και εμάς τους ίδιους, γιατί μην ξεχνάτε ότι πιέζουμε και τα προγράμματα κατάρτισης. Δεν είναι μόνο η αποπληρωμή των εργαζομένων, πιέζουμε και τα προγράμματα κατάρτισης. Όσο πιο γρήγορα μπορέσουν να υλοποιηθούν, τόσο πιο καλύτερο για μας. Και μιας που τα αναφέρετε, πότε αναμένετε να τρέξουν και τα προγράμματα κατάρτισης? Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι μέχρι τέλη του μήνους θα έχει τελειώσει από το ελεκτικό συνέδριο και μέσα στο 15 του Αυγούστου να ξεκινήσει η διαδικασία με την προκήρυξη. Και αυτό θα εξαρτηθεί και από τα κέντρα εγκληματικής κατάρτισης. Δεν εξαρτάται από το εργατικό κέντρο Καστοριάς. Ο Αύγουστος είναι γενικότερα και νεκρός μήνας, οπότε να πούμε καλύτερα καλό Σεπτέμβριο για να είμαστε διασφαλισμένοι. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Εγώ λέω αυτά που μας ενημέρωσε, θα μεταφέρω και στον κόσμο της Καστοριάς. Δεν μπορώ να μεταφέρω τίποτα περισσότερο είτε τίποτα λιγότερο. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Νικοπούλου, και σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ουδέ νεότερο λοιπόν σχετικά με συγκεκριμένες ημερομηνίες για την αποπληρωμή των πενταμήνων των εργαζομένων στα πεντάμηνα, αλλά και για τον πότε ενδεχομένως θα τρέξει το πρόγραμμα της κατάρτισης. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την κατάρτιση του σχεδίου διαχείρισης της περιοχής προστασίας της φύσης της λίμνης Καστοριάς. Η εκπόνηση του σχεδίου εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, ύστερα από ενέργειες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης εντάχθηκε η χρηματοδότηση για την κατάρτιση του σχεδίου διαχείρισης της περιοχής προστασίας της φύσης της λίμνης Καστοριάς. Μέσα από το διαχειριστικό σχέδιο, το οποίο θα εκπονηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα καθοριστούν τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, οι αρμοδιότητες του οποίου ανατέθηκαν πλέον στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πριν ένα δεκαήμερο εντάχθηκε στην τεχνική στήριξη του προγράμματος της περιφέρειας της Μακεδονίας και Ανατολικής Θράκης από το ΕΣΠΑ. Η τεχνική στήριξη είναι η χρηματοδότηση του ειδικού διαχειριστικού σχεδίου που έχει να κάνει με το φορέα διαχείρισης. Μετά τελικά, ας πούμε, από την αρμοδιότητα που πέρασε σε εμάς ως αιρετή περιφέρεια φορέας διαχείρισης, που ως γνωρίζουμε ήταν να πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, η υποχρέωση του φορέα είναι να χρηματοδοτήσει τα ειδικά διαχειριστικά σχέδια, όπου κατά ζώνες προστασίας θα βγουν τα ειδικά μέτρα για να μπορέσουμε τουλάχιστον σε ένα χρονικό διάστημα, γιατί η συγκεκριμένη εκπόνηση θα έχει ανάδοχο περίπου σε ένα δίμηνο, θα βγει με διαχωρισμό κανονικά, είναι προϋπολογισμού 45.000 ευρώ. Είναι το επόμενο βήμα δηλαδή, η εκπόνηση του ειδικού διαχειριστικού σχεδίου, για να είναι έτοιμος ο φορέας να μπορεί να λειτουργεί με τα ειδικά διαχειριστικά σχέδια. Σε ένα χρόνο θα έχουμε περίπου από τώρα την μελέτη, μελέτη από τον μελετή που θα πάρει από τον διαγωνισμό το διαχειριστικό σχέδιο, και είναι κάτι το οποίο δεν θα στοιχεί στο κεντρικό κράτος, η αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης. Είναι ο ελεκτικός μηχανισμός όσον αφορά για την περιοχή της προστασίας της λίμνης και όλη τη λεκάνη απορροής των υδατορρεμάτων. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, ο οποίος θα είναι συννεφιασμένος για αύριο Τρίτη, με τοπικές βροχοπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ όπως βλέπετε η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά φέτος καλοκαίρι δεν θα δούμε τόσο εύκολα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσετε μέχρι και αυτήν την ώρα. Καλό σας βράδυ, θα τα πούμε αύριο στις 9 και πάλι εδώ στο Δίκτυο 1.